κοιτάζοντας τον τάφο σου, να κρατάς το χαμόγελο της ζωής. Η ενασχόληση του ανθρώπου με τη γη ήταν πολύ αγαπητή και πενετή και από τους Αγίους μας, διότι ξέχωρα από τους όποιους φυσιολατρικούς ρομαντισμούς, έβλεπαν σε αυτήν μια αφορμή ταπείνωσης για τον άνθρωπο, αλλά και υπαρξιακής ενασχόλησης. Με τη γη σημαίνεται η υπαρξιακή καταβολή του ανθρώπου. Χούσι και ισχούν απελεύσει. Σκαλίζοντας τη γη, την προσκαλείς να σε τροφοδοτήσει, σκεπτόμενος ταυτόχρονα ότι κάποια στιγμή θα την τροφοδοτήσεις και εσύ ο ίδιος με το χωικό σώμα σου. Πιάνεις με τον τρόπο αυτό φιλίες μαζί της, εξοικειώνεσαι, προσπαθείς να ανοιχνεύσεις τη ζωή που κρύβεται κάτω από το χωικό δέρμα της. Την ανοίγεις και παραδίδεις στα σπλάχνα της το κάθε σου σπόρο με ελπίδα καρποφορίας. Και ξαφνικά ατενίζεις τις ελπίδες σου να ανθίζουν, τις προσδοκίες σου να καρπίζουν. Μέσα από τον χωικό θάνατο βλαστάνει η ζωή. Ούτως εστίν η Βασιλεία του Θεού, όσαν άνθρωπος βάλει τον σπόρον επί της γης και καθεύδει και γύρεται νύκτα και ημέραν και ο σπόρος βλαστάνει και μικίνεται και όσου κίδεν αυτός αυτομάτη γαριγή καρποφορεί πρώτον χόρτον ή τα στάχην ή τα πλήρησή των εν το σταχύ όταν δε παραδώ ο καρπός ευθέως αποστέλει το δρέπανον ότι παρέστηκεν ο θερισμός. Κάπως έτσι αρχίζεις να σκέπτεσαι. Σημαίνεται και η δική μου περιπέτεια. Θα κληθώ κάποια στιγμή να μπολιαστώ στο χώμα, να φυτευθώ, φύτευμα αιώνιο, μέσα στα σπλάχνα της. Θα πρέπει όμως πρώτα, μέσα από την περιπέτεια των λουδιών, να βεβαιώνομαι για τη ζωή που κυοφορείται στη γήινη μήτρα. Θα φεθώ στην αγκαλιά της με την προσμονή της δικής μου άνθησης, της Ανάστασής μου. Αρχίζω τότε και εξοικειώνομαι με τη σπορά, την ταφή τη δική μου, και δεν αγριεύομαι με τα χωραφάκια της ανθρώπινης σποράς, τα γεώργια των ανθρώπινων σωμάτων, τα κημητήρια. Ο παππούς εδώ και 20 χρόνια είχε εξοικειωθεί με το δικό του χωραφάκι. Από μόνος του είχε ετοιμάσει τον τάφο του στο κημητήριο του χωριού, ακριβώς πίσω από τον ναό. Τον είχε σκάψει σαν σαρκοφάγο με τσιμεντένια τυχώματα και περίμενε πάντοτε τόσο υπομονετικά, τελευταία δε και ποθητά, την εγκατοίκησή του σε αυτόν. «Παππούλη, είσαι με τα καλά σου. Εγώ σκάβω τάφους για πεθαμένους, όχι για ζωντανούς», είχε απαντήσει φοβισμένος ο συγχωριανός, στον οποίον αρχικά είχε απευθυνθεί ο παππούς για το άνοιγμα του τάφου του. Ας το φανταστούμε, επί 20 και πλέον χρόνια να πηγαίνει στο κημητήριο και να αντικρίζει τον δικό του τάφο, σκαμμένος, ανοιχτός να τον προσμένει. Μόνο στα συναξάρια των Αγίων και ασκητών μας συναντά κανείς παρόμοια στάση ζωής, διαλογική με τον θάνατο. Κάθε φορά που η περιπέτεια της υγείας του, η σχετιζόμενη με τα νεφρά του, επιδεινόνταν, έλεγε στα παιδιά του να ετοιμαστούν για την αναχώρησή του. Δεν το έλεγε επιπόλαια και γνωμικά. Έβλεπες ότι το πρόσμενε και μάλιστα με χαρά. Περιέγραφε τον τρόπο της κηδείας που ήθελε, με ποια άμφια να τον ντύσουν, υποδείκνυε συνεχώς που βρίσκονται τα νεκρικά σεντόνια που είχε φερμένα από το Άγιον Όρος για να τον σαβανώσουν και νόμιζες ότι μιλά για τις ετοιμασίες του γάμου του. Σε μια εποχή
και σε έναν τρόπο ζωής σημερινό που αποθεί πεισματικά ακόμα και αυτή την ιδέα του θανάτου, που σπαταλά την ύπαρξη με την ψευδαίσθηση της παντοτινής επιγής παρουσίας, που διώχνει τους κεκειμένους στα ψυγεία και ονοματίζει τα κημητήρια νεκροταφεία. Η γενναιότητα ενός ανθρώπου να διαλέγεται με τον θάνατό του σε καταμέτωπη παράσταση, να υπάρχει με τέτοιο τρόπο ώστε να μεταγγίζει λίγο-λίγο σε αυτόν τον επερχόμενο θάνατο ζωή, και κατά πως λέει και ένας Άγιος, να πλησιάζει τον τάφο του και να μην χάνει το χαμόγελο της ζωής του, είναι νομίζω ακολουθία αιωθινή αναστάσιμη. Με την ίδια αγάπη κύκλωνε και τα υπόλοιπα λιγοστά μνήματα του κημητηρίου. Το τελευταίο καλοκαίρι, πριν την εκδημία του, ομολογεί μια συγχωριανή του, τον έβλεπε στο κημητήριο να πηγαίνει και να ψέλνει τρισάγια στο κάθε μνήμα χωριστά, χωρίς βέβαια κανείς να του το έχει ζητήσει. Αυτό το έκανε όχι μόνο τώρα, αλλά σχεδόν πάντοτε. Ο πραγματικός πατέρας, και μάλιστα σε τέτοιες μικρές εκκλησιαστικές κοινότητες, όπου η σχέση ποιμένος και επιμενόμενου είναι άμεση και προσωπική, αισθάνεται ότι κάτω από το κάθε μνήμα βρίσκεται θαμμένο ένα μικρό κομμάτι του εαυτού του, ένα από τα πολλά παιδιά του για τα οποία μόχθησε, προσευχήθηκε, αγάπησε. Ο καλός ιερέας πατέρας γνωρίζει την αλήθεια ότι κάτω από τα μνήματα αυτά κυοφορείται αναστάσιμο, κοινό συναπάντημα ορθρινό μιας ανέσπερης μέρας. Σε αυτό το συναπάντημα θέλει να βρεθούν όλα τα παιδιά του. Πηγαίνει πάνω από τα μνήματά τους και τους λέει, τους το φωνάζει, τους υπενθυμίζει ότι δεν τους ξέχασε, ότι και εκείνος το προσμένει. Τους εξομολογείται πόσο πολύ του έχουν λείψει και το πόσο αγωνιά να τους ξαναδεί και πάλι. Τους κάνει δηλαδή τρισάγιο. Κείμενο του Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου.